σήμερα 1849 πεθαίνει στον Πειραιά ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Τον έφαγε Τούρκος, έτρωγε τους. Στα κανονικά, όχι το Twitter, όπως έχει τώρα κάτι βελεοχιώτες επαναστάτης. Σαν σήμερα το 1901 η Βρετανία προσαρτεί το βασίλειο του Ασάντη από την απικία Χρυσή Ακτή στην Γκάνα. Χρυσή Ακτή έχουν και στην Άνδρο και στην Πάρο και στην Κρήτη. Στην Γκάνα είναι που είναι χρυσή, χρυσό όμως. Σαν σήμερα 1906 γεννιέται ο Ρώσος ηθέτης Δημήτρης Σοστακόβιτς, ο οποίος ήταν τρελό OCD, Obsessive Compulsive Disorder, αυτός ο ψυχαναγκασμός ήταν ο Detective Monk. Την καθαριότητα συγχρόνισε τα ρολόγια να είναι στο ίδιο αυτό και έστελνε κάρτες στον εαυτό του να δει αν λειτουργούν τα ταχυδρομεία και σε πόσο καιρό. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκινάει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια εναντίον των Γερμανών. Προφανώς δεν ήταν πολύ καλά, ή πολλά δεν ήταν, δεν. Σαν σήμερα 1943 ο κόκκινος στρατός ανακαταλαμβάνει το Σμόλενσκ και διώχνει τους Γερμανούς, οι οποίοι υποχωρούν μέχρι το Δνίπερο. Σταναχώρια οι χρυσαυγίτες. Σαν σήμερα 1974 κυκλοφορεί το πρώτο νόμιμο φύλλο του ριζοσπάστη. Κοντοζυγώνει η ώρα που μπορεί και να απαγορευτεί πάλι. Σαν σήμερα το 1991 διοργανώνεται παγκόσμιο συνέδριο για τα 2.500 χρόνια της δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τώρα δεν ξέρω αν θα το ξαναδιοργανώσουμε, αν θα έχουμε δημοκρατία, αν θα έχουμε πανεπιστήμιο. Σαν σήμερα 2008 η Κίνα εκτοξεύει το διαστημόπλιο Shenzhou 7. Λογικό, ψάχνουν χώρα, μυτικήσουν αυτοί να αραιώσουν.